coach, τα πράγματα δεν πήγαν καλά σήμερα. Ο Ολυμπιακός έχασε. Παραμένει μπροστά όμως το σκορ στις νίκες 2-1. Αύριο τέταρτο μάτς στον Πειραιά. Θέλω να πιστεύω ότι αύριο θα δείξουμε το πραγματικό μας πρόσωπο και θα βγάλουμε εγωισμό και πάθος που δεν είχαμε σήμερα για να κερδίσουμε το παιχνίδι και να πανηγυρίσουμε μέσα στο πολιτήριό μας το πρωτάθλημα. Πάντως το Σάββατο που είχαμε μιλήσει, το είχες πει ότι περίμενες την αντίδραση της Βουλιαγμένης. Εντάξει, είναι λογικότατο. Δεν είναι κάτι. Είναι μια ομάδα που, δεν σας είπα, τα τελευταία δύο χρόνια είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη, έχει κερδίσει τα πάντα. Δεν μπορεί να παραδοθεί έτσι απλά. Βέβαια, τη βοηθήσαμε εμείς με την απόδοσή μας σήμερα, αλλά εντάξει. Κυρίως στον παίκτη παραπάνω που ο Ολυμπιακός σήμερα ήταν πολύ κακός. Κυρίως στην επίθεση, στον παίκτη παραπάνω, στην. Στην ανάπτυξη του παιχνιδιού μας, ήμασταν λίγο αργοί. Τώρα τις λίγες ώρες που απομένουν μέχρι το αυριανό παιχνίδι είναι υπέρ του Ολυμπιακού, κατά. Όχι βέβαια. Σίγουρα είναι εναντίον του Ολυμπιακού και υπέρ της Βουλιαγμένης. Είναι μια ομάδα που έχει πιο πολλές λύσεις και ο χρόνος σίγουρα είναι πολύ μικρός για εμάς. Ας ελπίσουμε ότι θα παίξει ρόλο η ψυχή μας. Ευχαριστώ, coach.